το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και το ατύχημα, εντός εισαγωγικών πάντα η λέξη ατύχημα, του συναδέρφου μας, του Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζομένων της eFood, αλλά και του θανάτου του διανομέα της eFood κάτω στην Αθήνα στις 27 Ιουλίου, φανερώνεται ακόμα πιο περίτρανα το ότι οι εργαζόμενοι στην eFood, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι στις διανομές φαγητού και ποτού και καφέ, δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες. Ζητάμε εμείς άμεσα, σαν συνδικάτο και γενικότερα τα ταξικά σωματεία και τα επιχειρησιακά σωματεία της eFood, ζητάμε άμεσα η ειδικότητα του διανομέα να μπει στα βαρέα ανθυγιεινά, να συνεδριάσει επιτέλους αυτή η περίφημη Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας για τα βαρέα ανθυγιεινά, να μην βγαίνουν οι συνάδελφοί μας άθλοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες που είχαμε και τέτοια φαινόμενα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, χιονιά, καύσωνα και ούτω καθεξής. Τα μέτρα ατομικής προστασίας να είναι με ευθύνη του εργοδότη και να είναι τέτοια τα οποία ανακαλύπτουν πλήρως τον αναβάτη και όχι να παθαίνει ζημιές λόγω των συγκεκριμένων ΜΑΠ, και βεβαίως η συντήρηση και οι βενζίνες να είναι πάλι με ευθύνη του εργοδότη. Καλούμε τους συναδέρφους μας να παλέψουν για να διεκδικήσουν αυτά εδώ πέρα τα δικαιώματα, να τα κάνουν πράξη μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τη δράση τους, μέσα και από το κλαδικό σωματείο και στα επιχειρησιακά. Δίνουμε ραντεβού αγωνιστικό 1 Σεπτέμβρη στη σύσκεψη των σωματείων στο Πάρκο Τεσσάρων Εποχών, 10 Σεπτέμβρη 6 ώρα στην πλατεία Χάνθ, μαζί και με τα υπόλοιπα σωματεία.